Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, η ταχύτητα που η Γαλλία δίνει τα μαχητικά και τις φρεγάτες στην Ελλάδα δείχνει ότι ο πρόεδρος Μακρόν δεν στηρίζει στα λόγια την ιδέα της κοινή ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας αλλά τη στηρίζει εν της πράγμασης. Γνωρίζει ότι δεν αρκεί το πυρηνικό οπλοστάσιο, οι ένοπλες δυνάμεις και η αμυντική βιομηχανία της Γαλλίας χωρίς να ενισχυθούν τα ευρωπαϊκά σύνορα στα σημεία που αυτά απειλούνται. Τα σύνορα της Ελλάδος και της Κύπρου είναι και σύνορα της Ευρώπης. Το γνωρίζει καλώς αυτό ο πρόεδρος Μακρόν, γι' αυτό και έδωσε τα ραφάλ στην Ελλάδα με μαθηματική ακρίβεια ένα κάθε μήνα, σας ενημερώναμε εδώ από το κανάλι σας για τα 6 πρώτα. Έρχονται και άλλα δύο μέσα στο επόμενο διάστημα σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η Μπελαρά ξεπερνώντας το, τα ναυπηγεία του Λοριάντ, το αρχηγείο της Naval Group στη Γαλλία τον εαυτό του, ενδέχεται να παραδώσει την πρώτη εμβληματική φρεγάτα κλάσεως κύμων πριν ακόμα την οριστήσα ημερομηνία που είναι το 2025. Θεωρώ τέλειο του 2024 θα έρθει στην Ελλάδα αλλάζοντας τα πάντα για τις επόμενες δεκαετίες στον χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Με εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα, μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβι και επάνω της μέσα αερομεταφερόμενα όπως ελικόπτερο MH60 Romeo, τα καλύτερα ανθιποβρυχιακά ελικόπτερα στον κόσμο, καθώς και μη επανδρομένο αεροσκάφος UAV, διπλά μάτια δηλαδή στον αέρα. Αρχικώς οι δύο πρώτες θα έρθουν στην στάνταρ έκδοση FDI για να αναβαθμιστούν ακολούθως εγχώρια στην αναβαθμισμένη έκδοση FDIHN Μπελαρά από 16 δηλαδή με διπλό εκτοξευτή θα γίνουν FDIHN με 32 αντιαεροπορικούς πυράβλους επιφανίας αέρος Αστέρ 30 με βελινικές 130 χιλιόμετρα της MBDA 8 αντιπλοϊκούς πυράβλους Exocet MM40 B3C που έχουν αναπτυχθεί από την ίδια εταιρεία, την MBDA, που μπορούν να βυθίζουν πολεμικά πλοία του αντιπάλου και να καταστρέφουν εγκαταστάσεις του στην ξηρά, επάκτιες σε βεληνικές που φτάνει τα 200 χιλιόμετρα. Πυράβλους RAM, τορπίλες MU-90 της Naval Group, πυροβόλο των 76 χιλιοστών, τέσσερις τορπιλοσολίνες, αντίμετρα κάντο επίσης της Naval Group, το περίφημο ραντάρ Seafire της Thales, το οποίο ελέγχει μια τεράστια έκταση 500 χιλιόμετρων σε ακτίνα 360 μοιρών. Δεν είναι τυχαίο αυτό που υποστηρίζω από την αρχή, ότι μία στο Βόρειο Αιγαίο, μία στο Κεντρικό προς Νότιο και μία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα άκρα, στο σημείο ένωσης της Ελλαδικής ΑΟΣ με την άλλη ελληνική ΑΟΣ, την Κυπριακή, θα ελέγχουν ολόκληρη την Κυπριακή ΑΟΣ μέχρι και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Τα ραντάρ αυτά, τα Sea Fire. Μιλάμε για ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον αντιπλοϊκό, αντιαεροπορικό και ανθιποβρυχιακό αγώνα αλλά και την προβολή μέσω ειδικών δυνάμεων. Οι εξωσέτ αναλαμβάνουν τη μάχη με τα άλλα πολεμικά πλοία και τις επάκτης του εχθρού. Οι Αστέρ 30 δεν αφήνουν τίποτα να ξεφύγει στον αέρα. Ενώ στην ουσία τα υποβρύχια του επιβουλέα είναι καταδικασμένα λόγω των μεγάλων ανθιποβρυχιακών δυνατοτήτων των φρεγατών με διπλό σόναρ επί του σκάφου σειρώμενο, την παρουσία επί του σκάφου του καλύτερου ανθιποβρυχιακού ελικοπτέρου του MH60 Ρώμιο που 7 τουλάχιστον μπορεί και 10 παραλαμβάνει η Ελλάδα. Στου βυθού τα καλύτερα μη πυρηνοκίνητα στον κόσμο τα παίζουν στα δάχτυλα ή επιτελεί και τα πληρώματά μα στον ίδιο το βυθό καραδοκούν τα τέσσερα συν ένα αναβαθμισμένο ωκεανός υποβρύχια της Ελλάδος 2.14 τα καλύτερα μη πυρηνοκίνητα στον κόσμο τα παίζουν στα δάχτυλα οι ειδικοί, τα πληρώματα και οι επιτελεί μα την ώρα που η Τουρκία τώρα προσπαθεί εναγωνίω να εντάξει το προστάσιο τη. Αυτά θα φέρουν και τι νέε τορπίλε Sea Δηλαδή οι φρεγάτες Μπελαρά με την υπόλοιπη ενίσχυση του ελληνικού στόλου δεν μας ενισχύουν μόνο στην πολυπόθητη αεράμινα περιοχής που εξασφαλίζουν μέσω των αντιεροπορικών πυράβλων Αστέ 30 και των άλλων μέσων αλλά μας καθιστούν ακόμα πιο ισχυρούς και στον ανθιποβρυχιακό και στον αντιπλοϊκό αγώνα. Φρεγάτες πολλαπλών ρόλων κυβερνοασφαλής με κλιμακούμενες δυνατότητες εξασφαλίζουν υπεροχή και στον τομέα των πληροφοριών. Πολύ σημαντικά φυσικά όλα αυτά. Ο χρόνος κιλά. Σε λίγους μήνες θα μπούμε στο 2023. Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά να δούμε ανεστραμμένη πλώρη στις ελληνικές θάλασσες η ανεστραμένη πλώρη κατέστρεψε τον περσικό στόλο ο οποίος υπερτερούσε συντριπτικά αριθμητικό έναντι του ελληνικού. Υτήθηκε κατά κράτο και καταστράφηκε στην αυμαχία της Αλαμίνας από την αντεστραμμένη πλώρη από τις ελληνικές τριήρεις. Η αντεστραμμένη πλώρη υπήρχε στο θωρικτό Αβέροφ το οποίο είδαμε να καταστρέφει μαζί με τα συνοδά πλοία του ως ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου αυτό το καταδρομικό, στην ουσία το θωρακισμένο καταδρομικό, το κεθορικτό λεγόμενο Αβέροφ, στις ένδοξες ναυμαχίες της Λίμνου και τις Έλλης, αυτό που αγκυροβόλησε κάτω από την Αγιά Σοφιά, αγκυροβόλησε στην πόλη των Κωνσταντίνων, θα είναι η τρίτη φορά που θα δούμε ανεστραμμένη πλώρη στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και ποιος ξέρει, αλλά αυτά θα είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής. Θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας σε αυτό το κανάλι. Εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους όσους είστε στο εξωτερικό.